πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα γύρισαμε ένα μικρό βιντεάκι γιατί θα κάνουμε μια γαλλική πλεξίδα ψαροκόκαλο. Δεν θα κάνουμε το κλασικό, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε ξεκινάμε με το βίντεο. Αυτό που θα κάνουμε είναι να χτενίσουμε καλά τα μαλλιά, γιατί μην έχουμε κόμπους και μας δυσκολεύσουν. Ξεκινάμε με δύο τούφες, μία αριστερά, μία δεξιά, και θα ξεκινήσουμε την ψαροκόκαλη πλεξίδα. Παίρνω μία μικρή τουφίτσα και την περνάω από πάνω στην άλλη τούφα. Κάνω το ίδιο την άλλη. Παίρνω από μία τυχαία τούφα και την περνάω από πάνω και την πάω στη δεξιά τούφα. Ξαναπαίρνω λίγα μαλλιά, το περνάω από πάνω στην αριστερή τούφα και κάνω το ίδιο ουσιαστικά μέχρι να τελειώσει η πλεξίδα. Θα παίρνω μικρές από το εξωτερικό, θα τις περνάω από πάνω και το ίδιο από την άλλη. Από έξω, μικρή τουφίτσα και από πάνω. Όταν την περνάω από πάνω, την φέρνω πάντα από μέσα και όχι απ' έξω. So take your dollar, your papa. I couldn't give a penny, that's enough. Leave it out. Τώρα τελειώσαμε, βάζω το λαστιχάκι σιλικόνης, γιατί εννοείται ότι δεν θέλεις να σου λυθεί η πλεξίδα και δεν θέλεις να φέρνει το λαστιχάκι. Αν θέλεις μπορείς να χαλαρώσεις λίγο και έτοιμη. Αυτό ήταν λοιπόν το χτένισμα, πάρα πολύ εύκολο όπως τα είδατε και εσείς. Μπορεί να μην ήταν τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ήταν καιρός να σας μάθω και κάτι άλλο. Έλεος πια με αυτή τη γαλλική, την τάξη τη μάθαμε, την κάναμε και τώρα ήρθε η ώρα για γαλλική ψαροκόκαλο. Εντάξει, θέλω να δω φωτογραφίες από εσάς και όσες βάζετε με hashtag και μικρή Ολλανδέζα, απλά φροντίστε να έχετε δημόσιο το προφίλ σας για να μπορώ να το δω. Οι άλλες στείλτε μου όπως μου στέλνετε στο Facebook, Twitter, Instagram, ναι, direct εννοώ, και στο email μου. Αυτά. Και θα τα πούμε στα επόμενα. Γεια σα! Δεν έχω συνηθίσει. Κοιτάξτε νυχάκια. So take your dollar, your